Όλα καλά, εντάξει. Μια χαρά, μια χαρά. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ. Είναι από το χωριό εδώ. Το είχα καιρό στο μυαλό μου. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω για τους αγωνιστές του 21. Δώσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ, όλοι ελεύθεροι, σαν Έλληνες. Εύχομαι να γίνει θεσμός, να ακολουθήσουν και άλλα παιδιά την ιστορική αυτή διαδρομή. Τα χωριά που έχω επιλέξει μόνο τυχαία δεν είναι. Και το Δρέπανο που περάσαμε, ήταν το στρατόπεδο που έφτασαν όλοι εκεί, χελιώτες, κρανιδιώτες, αργίτες, ναυπλιώτες, όλοι συνέβαλαν. Το Κατσίγκρι, τα Λευκάκια. Συνεχίζουμε για Μυκήνες, Νέα Τίνυθα και τερματισμό στα ιστορικά Δερμενάκια. Εφτά και τέταρτο, καθυστερήσαμε λίγο. Από την πλατεία Κρανιδίου, από το άλλο με τον Παρσένη, του πλαρχηγού Αρχιμανδρίτη μας. Και κατάληξαμε στον Άγιο Σώστη, συγκεκριμένα και στον τάφο του Παπαρσένη. Πόσες ώρες υπολογίζετε? Αν όλα πάνε καλά, είναι 100 χιλιόμετρα. Είναι τώρα σε 48. Άλλες 4, γύρω στις 11, 11,5 ώρες. 11,5 ώρες, δηλαδή 6 ώρα θα είσαι εκεί. Κάπου εκεί. Ναι, ναι. Δύσκολο. Πόσο είναι διαδρομή και δύσκολη, πιο πολύ στην αρχή, μέχρι τη Μονή Αυγού. Αλλά η ομορφιά της σε ανταμείβει, δηλαδή δεν κατάλαβα πότε έφτασα στη Μονή. Με όλη αυτή τη θέα και την υποστήριξη φυσικά των φίλων και θεωρείς ότι με αυτόν τον τρόπο αποδίδεις τιμή στους ήρωες, έτσι? Ακριβώς, δεν είναι? Είναι το ελάχιστο που μπορώ να κάνω, το ελάχιστο. Έχεις για τους ήρωές μας. Εντάξει, όχι πάρα πολλούς, γιατί σε μαραθωνίους ασφάλτου, κυρίως βουνού, μ' αρέσει εσύ περισσότερο κιόλας. Όπως ο Ζαγόρι, τα 80 χιλιόμετρα, ο Όλυμπος, που είμαι κάθε χρόνο εκεί. Και ελπίζω και από εδώ και πέρα και Κρανίδι Δερβενάκια να γίνεται κάθε χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θεσμό, ναι, ναι, και όποιος θέλει να κάνει διαδρομή, ευχαριστώ να βοηθήσω και γιατί όχι να τρέξω μαζί του. Αυτό ακριβώς. Η προετοιμασία σου πώς ήταν, πόσο καιρό έκανες προετοιμασία? Ξεκίνησα από Οκτώβρη, γιατί γύρισα από τη Μύκονο που εργάζομαι, μέχρι σήμερα. Εντάξει, όχι πάρα πολύ όπως προηγούμενες χρονιές, αλλά κατάλληλη για να ανταπεξέλθω σε αυτή τη διαδρομή. Η ημέρα είναι πραγματικά ιδιαίτερα συμβολική. Και είναι ιδιαίτερα συμβολική όχι μόνο γιατί γιορτάζουμε την εθνική μας επέτειο και τη θρησκευτική εορτή τη μεγάλη, αλλά γιατί είναι τα 200 χρόνια σήμερα που συμπληρώνονται από όταν έγινε η έναρξη της Επανάστασης του 1821. Τέτοιες μέρες, πριν 200 χρόνια, άναψαν οι πρώτες φωτιές, όπου έγινε μια τεράστια φωτιά και χάρη σε αυτόν τον αγώνα, σε αυτές τις θυσίες που έκαναν οι προγονείς μας, είμαστε σήμερα ελεύθεροι, ζούμε σε μια ελεύθερη χώρα, μια χώρα δημοκρατική. Θυσίασαν τη ζωή τους, πότισαν με το αίμα τους τη γη για να είναι ελεύθερος ο τόπος αυτός και να ζούμε σήμερα εμείς. Όπως πέρα από αυτό υπάρχει μια συμβολική κίνηση άλλη, ο δρομέας που μόλις πριν από λίγο είδαμε, ο δρομέας μεγάλων αποστάσεων, ο δημότης μας, ο Σταμάτης ο Χατζησταύρος, ένα εξαιρετικό παιδί του Κρανιδίου, αποφάσισε να κάνει αυτή την κίνηση, να κάνει αυτή τη δράση, δηλαδή να ξεκινήσει από το Κρανίδι και να περπατήσει στα χνάρια του Παπαρσένη του Κρέστα. Του Αρσένιου Κρέστα, ήταν κληρικός και οπλαρχηγός της Επανάστασης, από τους πιο ονομαστούς, από τους πιο δυναμικούς οπλαρχηγούς. Πολέμησε στο Παλαμίδι και σε άλλες μάχες των Δερβενακίων και σε άλλες πολλές μάχες. Ο Παπαρσένης λοιπόν ξεκίνησε από το Κρανίδι, έφτασε εδώ στον Άγιο Ανδριανό, στο Κατσίγκρι, όπως ήταν τότε η ονομασία του, στρατοπέδευσε εδώ, γι' αυτό και ο Σταμάτης σταματάει εδώ, κάνει τη στάση του εδώ, για να ακολουθήσει τη διαδρομή του Παπαρσένη μέχρι τα Δερβενάκια. Εκεί λοιπόν ο Παπαρσένης δεν έπεσε στη μάχη των Δερβενακίων, όπου πολέμησε ηρωικά, αλλά μετά από κάποιους μήνες, με κάποια ενέδρα, οι Τούρκοι τον αποκεφάλισαν μαζί
βέβαια και με άλλα παλικάρια από το Κρανίδι. Είχε φύγει με 600 κρανιδιώτες και γενικά κατοναχαγιώτες, θα λέγαμε, από την περιοχή εκεί, που στήριξαν για την άλωση του Παλαμιδίου, τον αγώνα. Ο Σταμάτης λοιπόν μας συγκίνησε όλους πάρα πολύ με το εγχείρημά του αυτό. Ήταν ένα πολύ μεγάλο εγχείρημα να τρέξει 100 χιλιόμετρα και όλοι εμείς είμαστε εδώ για να συμπαρασταθούμε στο Σταμάτη. Και όπως ζήτησε και ο ίδιος, όπως είναι επιθυμία του, θα φροντίσουμε ως Δημοτική Αρχή να γίνει θεσμός αυτός ο δρόμος. Δηλαδή να καθιερωθεί κάθε χρόνο και να γίνεται από δρομείς που έχουν δείξει και αυτοί το ενδιαφέρον. Βλέπετε, είναι μαζί του, δίπλα του και άλλοι δρομείς, πατριώτες μας, οι οποίοι θα λαμβάνουν μέρος σε ένα τέτοιο αγώνα. Θα το τιμήσετε κιόλας? Βεβαίως, εννοείται ότι θα το τιμήσουμε. Ήμασταν το πρωί, 7 ώρα το πρωί που ξεκίνησα από την πρωτομή του Παπαρσένη, από το Κρανίδι, όπου εχθές κι εμείς ψάλαμε επί μνημόσυνη δέηση με τους ιερείς εκεί του Δήμου μας. Καταθέσαμε και στεφάνι, όπως πρέπει. Εμείς λοιπόν ως Δημοτική Αρχή θα τον τιμήσουμε στον τερματισμό του, στα Δερβενάκια. Θα του απονείμουμε μια πλακέτα αναμνηστική και ένα μετάλλιο φυσικά και ένα στεφάνι ελιάς βέβαια, που του ανήκει σε ένδειξη έτσι ευγνωμοσύνης από μεριάς μας πλέον και πώς να το πω, έτσι να αναγνωρίσουμε την κίνηση αυτή που έκανε.